Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ομιλήσω ως μη έχουσα κάνει καριέρα στα κανάλια, αλλά στη δουλειά μου την οποία υπηρέτησα επί πολλά χρόνια. Είναι γνωστό σε όλους ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και μάλιστα ότι στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έπεσαν το ρόλο του προκεχωρημένου φυλάκιου, προωθώντας την ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική που αφαίρεσε από το λαό μας το 40% του εισοδήματός του και οδήγησε μεγάλα τμήματα στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Σήμερα βεβαίως, απολύτως υποκριτικά, εμφανίζονται ως υπερασπιστές των κοινωνικών δικαιωμάτων που κατά αυτούς πλήττονται συλλήβδιν από τη μνημονιακή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο. Η κοινωνία από την άλλη πλευρά, παρότι πολύ πιεσμένη, μετά και από το βρώμικο παιχνίδι των υπερχρεωμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης στο δημοψήφισμα, θέλει στο σύνολό της να αλλάξει το πλαίσιο στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία και στον πολιτισμό. Το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων αποτελεί το απαραίτητο βήμα για τη ρύθμιση του καθεστώτος λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μετά από 25 χρόνια, η θέσπιση διαφανών κανόνων λειτουργίας του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου συνιστά μια δημοκρατική τομή που θα βάλει τέλος στο καθεστώς ασυδοσίας που επικρατεί. Είναι στη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό και επιχειρούν να το κατεδαφίσουν όλοι εκείνοι που υπερασπίζονται με πάθος τις θέσεις των καναλαρχών και σήμερα και διαχρονικά. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να το απαξιώσουν ως επικοινωνιακό αντιπερισπασμό ή υπερτονίζουν παρά τις προταθείς σε σημαντικές νομοτεχνικές βελτιώσεις το ρόλο που θα έχει στον καθορισμό των αδειών ο Υπουργός, αν και αυτό προβλέπεται και ισχύει σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Ανεβάζουν τους τόνους με στόχο να μην αλλάξει τίποτα αυτοί οι ίδιοι που έλεγαν πως δεν θα τολμούσαμε να κατεβάσουμε το νομοσχέδιο γιατί συγκροτούμε την αιωδιαπλοκή, αγνώντας και την ψύχρεμη παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής για διακομματική συνένεση στο θέμα του αριθμού των αδειών εθνικής εμβέλειας με πολιτικό και επιστημονικό διάλογο. Αγνοούν ακόμη σκόπιμα το σημαντικό ρόλο που προβλέπεται να διαδραματίζει το ΕΣΟΡΟΥ ως ανεξάρτητη αρχή, παρά τα υπάρχοντα προβλήματα στη συγκρότησή του που μπορούν βεβαίως να επιληθούν, αλλά και την έλλειψη τεχνογνωσίας, αφού θα παίζει κεντρικό ρόλο στην αδειοδότηση μέσω διεθνούς διαγωνισμού βάσει κριτηρίων, τη δημοπράτηση, τον έλεγχο των υποψηφιωτήτων, την τήρηση των όρων της συμφωνίας, τη χορήγηση αλλά και την ανάκληση των αδειών. Όλοι μαζί, συμπεριλαμβανομένων και των δανειστών, μας απειλούν με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Κομισιόν αν δεν συμμορφωθούμε προς τις υποδείξεις. Υπάρχουν παλιότερες εμπειρίες που τα κατάφεραν, όπως η υπόθεση της ακύρωσης του βασικού μετόχου από την κυβέρνηση Καραμαλή, όπου υπήρξε υποχώρηση της πολιτικής εξουσίας. Υπάρχει άραγε ιστορική μνήμη στη Νέα Δημοκρατία, που σήμερα ανήκει στους φοδρούς πολέμιους του νέου νομοσχεδίου. Υπάρχει επίσης η εμπειρία της δημιουργίας της Ντίτζια, για την οποία έκλεισε σε ένα βράδυ η ΕΡΤ και γνωρίζουμε από την πρόσφατη τοποθέτηση στις επιτροπές πώς ανταμείφθηκε ο φυσικός αυτουργός για το κλείσιμό της με την ανάληψη της αντιπροεδρίας της υπεύθυνης επεπτεύουσας ανεξάρτητης αρχής. Στην περίπτωση αυτή απέλειπτε και η νομική ευαισθησία ότι δεν μπορούσε ο πάροχος δικτύου να είναι και πάροχος περιεχομένου και προφανώς ξεχάστηκε ως λεπτομέρεια το ότι έμειναν χωρίς τηλεοπτικό σήμα 12 ακριτικές περιοχές μη οικονομικού όμως ενδιαφέροντος, μεταξύ αυτών και ο τόπος καταγωγής μου. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου τα κόμματα που φιλοτέχνησαν το ισχύον μέχρι σήμερα θεσμικό καθεστώς, που από πολλούς χαρακτηρίστηκε καθεστώς διαπλοκής, καταψηφίζουν το νομοσχέδιο, λέγοντας ακόμη και παραδοξότητες ή απίθανους μοντερνισμούς, ότι για παράδειγμα είναι άκυρες οι άδειες για τα τηλεοπτικά δίκτυα που εκπέμπουν ψηφιακό σήμα. Αυτό είναι το παλιό, άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, ας το αγνοήσουμε, ή το επιχείρημα ότι για παράδειγμα τα κανάλια ευόδωσαν σημαντικά την άνοδο στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή όμως φαίνεται ότι αυτές οι τοποθετήσεις δεν ευωδώνονται κοινοβουλευτικά, ακολουθεί η απειλή των καναλαρχών για απολύσεις εργαζομένων, μετά τη διαρκή συρρήκνωση των αμοιβών και των δικαιωμάτων τους, μόνιμη απειλή σε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει κανόνες αμοιβαία αποδεκτούς από όλους. Και δεν μπορεί επίσης επουδενή να αγνοηθεί και η χθεσινή απεργία της ΕΣΥΑ σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς την ημέρα της επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας και όχι σήμερα που ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Εμείς από την άλλη μεριά, σε ποιο περιβάλλον προσπαθούμε να νομοθετήσουμε? Έχοντας ψηφίσει σκληρά μέτρα ως αποτέλεσμα ενός επώδυνου συμβιβασμού μετά μια πολύ δύσκολη και ασύμμετρη μάχη στο ευρωπαϊκό πεδίο ως αναγκαίο σκαλοπάτι για τα επόμενα βήματα που έχουμε περιγράψει.
υπό τις ασφυκτικές πιέσεις των δανειστών σε όλα τα πεδία για υπαναχωρήσεις και κυρίως υπό την πίεση των λαϊκών στρωμάτων από τις περικοπές που υφίστανται και από την ανύπαρκτη φοροδοτική ικανότητα της μεσαίας τάξης να πληρώσει, στραγγισμένη από τα μέτρα των μνημονιακών χρόνων. Επομένως, η νομοθέτηση αντίρροπων μέτρων ή μέτρων απόδοσης δικαιοσύνης και συνσυμμετοχής από τους έχοντες και κατέχοντες, όπως το νομοσχέδιο για τις άδειες που καλούμαστε να ψηφίσουμε, καθώς και άλλα που αναφέρθηκαν από τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο κύριο Φάμελο, όπως η φορολόγηση των τηλεοπτικών διαφημίσεων που ήδη ψηφίσαμε, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Το δημόσιο θα υπάρχει και θα έχει τη δική του ψηφιακή πλατφόρμα, εξασφαλίζοντας το στοιχειώδη ανταγωνισμό για την αποφυγή φαινομένων που τόσα χρόνια ευτέλησαν την πολιτική στη χώρα μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη να ενσωματωθούν οι προταθήσεις, νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροπολογίες για τους μικρούς περιφερειακούς σταθμούς και τα δημοτικά ραδιόφωνα, μαζικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών για τη διασφάλιση της τόσο απαραίτητης σε περιόδους κρίσης πολυφωνίας, βεβαίως με όρους διαφάνειας και νομιμότητας. Και φυσικά θα υπερθεματίσω για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας ως απολύτως απαραίτητη για τη στήριξη των δημόσιων σχολείων και των δομών ειδικής εκπαίδευσης. Καταληκτικά λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που θα ψηφίσουμε αυτό το σημαντικό νομοσχέδιο και τις προτινόμενες τροπολογίες. Τελειώνω αμέσως, γιατί το ανοιχτό στοίχημα, νομίζω, για τη δική μας αριστερά, που της ανατέθηκε από το λαό η εξουσία σε περίοδο δεινής κρίσης, είναι να προχωράει με επώδυνους συμβιβασμούς, αλλά και να αποτολμά συγκρουσιακά να ανοίγει κάποιους νέους δρόμους, αναζωπυρώνοντας με μικρές νίκες την ελπίδα για τη δημιουργία αξιόπιστων θεσμών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τζούφη.